Τον κλήρωχο, τη Μαρίνα και τον κοντό του θυμάστε, τους ξέρετε. Τον Νίκο Τσιφόρου, Πολύβιου Βασιλιάδη. Όσες φορές και να δεις αυτές τις ταινίες, κάθε φορά κάτι άλλο βρίσκεις να σου αρέσει που δεν το είχες προσέξει. Αυτή λοιπόν η παράσταση, Κλέρχος, Μαρίνα και Κοντός, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα σε διασκευή, σκηνοθεσία του κυρίου Χάρη Ρώμα. Κύριε Ρώμα, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Βουλγεράκη, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας. Τι κάνετε? Είμαι πάρα πολύ καλά. Δεδομένου ότι χθες κάναμε την πρώτη παράσταση στην Κρήτη, στη Φορτέτσα, στο Ρέθυμνο, και ήταν γεμάτο με κόσμο, δηλαδή όσο γεμάτο επιτρέπει το υγειονομικό πρωτόκολλο και παραπάνω, μη σας πω. Απλά και εμείς επιμένουμε να κρατάμε όλα τα πρωτόκολλα για να είμαστε εντάξει και με τον εαυτό μας και με το θεσμικό μας ρόλο. Εγώ είμαι και αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού στην περιφέρεια Αττικής. Αλλά βέβαια και σαν καλλιτέχνης που δεν θα πάψω ποτέ να είμαι μέχρι το τέλος της ζωής μου. Είναι πολύ μεγάλη ικανοποίηση να βλέπεις ότι έχει απήχηση η δουλειά σου. Και όταν είμαι απήχηση, εχθές φωνάζανε μπράβο, όρθι στο τέλος κλπ. Ήταν πολύ 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 ενθαρρυντικό και χαρούμενο και υπέροχο αυτό που ξαναμοιραζόμαστε με τους θεατές, αυτή τη ζωντανή επικοινωνία που σου προσφέρει το θέατρο. Νομίζω ότι ήταν και για εκείνους πάρα πολύ καλά, αλλιώς δεν θα είχατε και αυτή την αντίδραση. Έτσι ακριβώς όπως το λέτε, όταν ξαναμοιράζεσαι αυτή την εμπειρία με τον κόσμο, εσείς, εμείς, όταν και εσείς έχετε αυτή την ανάγκη, όταν εμείς έχουμε επίσης αυτή την ανάγκη να βρεθούμε στον χώρο ενός θεάτρου για να μπορέσουμε να δούμε μια καλή παράσταση. Οπότε φυσικό ήταν μετά από αυτούς τους μήνες, κύριε Ρώμα, και τα όσα ζήσαμε και δεν ξέρουμε ακόμα τι έχει παρακάτω, και προσεκτικοί να είμαστε, αλλά και να βιώσουμε ξανά μαζί αυτή την εμπειρία. Αυτό είναι το μόνο δυσάρεστο, ότι δεν υπάρχει μια σιγουριά στη συνέχεια αυτής της πανδημίας. Δηλαδή δεν μπορείς να προδιαγράψεις πώς ακριβώς θα εξελιχθεί, αν και τα μηνύματα είναι ότι σαφή πλέον ότι με τον εμβολιασμό επιτυγχάνεται η πλήρης προστασία. Αυτό όταν μπορέσει να περάσει το μήνυμα σε όλο τον πληθυσμό, τότε νομίζω θα επέλθει και η κανονικότητα, θα γίνει και η ζωή έτσι όπως ήταν και θα παραμείνει ο κορονοϊός σαν ένας άλλος ιός, ο οποίος είναι πλήρως ελεγχόμενος. Ευχή μας, έτσι, ευχή μας αυτό. Τον Κλέρχο, τη Μαρίνα και τον Κοντό τον ξέρουμε ως παράσταση, ως ταινία. Όπως επίσης και το Χάρη Ρώμα μέσα από τη δική του τη δουλειά τον έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Άρα μπορεί να δικαιολογηθεί έτσι και το χειροκρότημα του κόσμου στο θέατρο Φορτέτσα χθες. Εσείς εδώ θα βρίσκεστε στο Κηποθέατρο νομίζω 16 του μήνα, έτσι? Ναι. Σήμερα παίζουμε στα Χανιά και θα παίξουμε 16 στο Κηποθέατρο. Παίζουμε στις Αρχάνες, παίζουμε σε διάφορα μέρη. Είναι, ξέρετε, ναι, υπάρχει αυτό το θαυμάσιο έργο, γι' αυτό άλλωστε και αποφάσισα να το διασκευάσω, γιατί έχει μια διαχρονικότητα και η ιδέα του, αυτό το σχόλιο για την απιστία που πάντα πιάνει και πάντα λειτουργεί στον κόσμο, και ιδίως θα γίνεται με κωμικό τρόπο όπως το κάνουμε εμείς, όπως το κάνει δηλαδή το αρχαίγωνο έργο του Φόρου Βασιλιάδη, λειτουργεί έτσι και αλλιώς, γιατί είναι γνωστό. Όμως εγώ έχω κάνει μια πολύ μεγάλη διασκευή και το λέω περήφανα, γιατί η διασκευή το κάνει δύο φορές αστείο, όχι γιατί δεν ξέρουν να γράφουν τους Φόρους και Βασιλιάδης, αλλά γιατί περάσανε πάρα πολλά χρόνια, είναι ένα έργο γραμμένο το 60, και έπρεπε να φρεσκαριστεί το όλο εγχείρημα χωρίς νεωτερισμούς, γιατί αυτό είναι κάτι με δίσκη τελείως αντίθετο. Νεωτερισμούς δηλαδή επικαιροποιήσεις και
στο κείμενο και επιστοησιακού χιούμορ αστείων ή με διάφορες βομολογίες, αυτός δεν υπάρχει καθόλου στο έργο, έτσι όπως το έχουμε κάνει. Έπρεπε όμως να γίνει ένα γενναίο ξανά γράψιμο, θα πω, γιατί το έργο όταν είχε γραφτεί τότε είχε γραφτεί για τρία ιερά τέρατα, να εξυπηρετήσει αυτά τα τρία ιερά τέρατα, τον Αυλονίτη, τη Βασιλιάδου και τον Νίκο Ρίζο. Mm-hmm. Εγώ τώρα έχω μεγαλώσει όλους τους ρόλους, έχουν γραφτεί επιπρόσθετες σκηνές, εξού και το έργο από μια μισή ώρα που είναι, έχει γίνει δύο. Και όλοι οι ρόλοι, και οι οκτώ που παίζουν δηλαδή, παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην πλοκή και στην εξέλιξη. Και είναι πάρα πολύ αστείο. Αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο, γιατί εμείς παίξαμε και στην Αθήνα, είχαμε προστάσει να παίξουμε τις τρεις εβδομάδες που έκλεισαν τα θέατρα από τον κορονοϊό. Και είδα αμέσως ότι έχει πολύ μεγάλη απήχηση. Ερχόντουσαν για το Χαριρώμα αλλά και για το Brand Game, που είναι αυτό το έργο, δηλαδή κάτι σημαίνει αυτό το κλέαρχος, η Μαρίδα και ο Κοντός για την πολιτιστική μας ιστορία. Είναι ένα έργο που έχει γράψει ιστορία, το ξέρει και η Κουτσή Μαρία δηλαδή, αλλά βρίσκονται όλοι μπροστά σε μια ευχάριστη έκπληξη. Βλέπουν ένα ανανεωμένο, φρέσκο πράγμα, το οποίο τους κάνει να γελάνε, νομίζω, πολύ περισσότερο από ό,τι στην αρχική ταινία. Το κρατάω αυτό ως χαρακτηριστικό και είσαστε και πάρα πολύ εσείς που το έχετε δουλέψει, κυρία Ρώμα. Εσείς, η κυρία Φαναριώτη, η κυρία Τρύπη. Ο Γιώργος Γαλίτσης είναι άριστοι όλοι. Και ξέρετε, εγώ όταν κάνω cast, έχει φάνει και από το Καφέ της Χαράς και από το Κωνσταντίνη και Ελένης και λοιπά, πόσος κόσμος έχει βγει δίπλα μου. Δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο ότι κάνανε καριέρα άνθρωποι που τους επέλεξα μέσα από ακροάσεις. Ξέρω τη Μαρία Λεκάκη ως Καρσό Ναβού, την καλή Ροημερία Γκου ως Ταπεινό Χαμομιλάκη. Λέμε τώρα που στην Αθήνα Οικονομάκου, στο Δεργιάνο Παθεναγωγείο, τον Λεωνίδα Καλφαγιάννη, στο Δεργιάνο Παθεναγωγείο, τον Πάνο Βλάχο που εγώ με δική μου ακρόαση πρώτο ξεκίνησε. Θυμίζω πολύ κόσμο δηλαδή. Τα παιδιά αυτά στο Καφέ της Χαράς, η Έφη και ο Πάρης. Και άλλοι και άλλοι πολλοί κόσμος. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί προσέχω πάρα πολύ και σαν δημιουργός να είναι το κατάλληλο πρόσωπο και το κατάλληλο ρόλο. Κάνουν επιτυχία και επειδή έχω και νομίζω ένα κριτήριο να καταλάβω πόσο σωστά είναι τοποθετημένος ένας καλλιτέχνης μέσα στον χώρο επί της ουσίας της δουλειάς. Γιατί τώρα να έχουν άνθρωποι, να επιλέξουν ανθρώπους οι οποίοι θέλουν μόνο για το θεατήνα να παίζουν ή για να προβληθούν από τις οθόνες και να γίνουν διάσημοι, μου είναι τελείως αδιάφορο. Με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι που αγαπάνε την ουσία της δουλειάς και θα την υποστηρίξουν αυτή τη συντεχνία των καλλιτεχνών μέχρι το τέλος. Αυτούς αγαπώ και αυτούς προωθώ όσο μπορώ περισσότερο. Νομίζω ότι είπατε και στην αρχή της κουβέντας, καλλιτέχνης μέχρι τέλους στην ζωή σας. Και η ζωή του καλλιτέχνη και η σκέψη του καλλιτέχνη και η τροφή της ψυχής του και του μυαλού του, νομίζω ότι τον πάει σε άλλα μονοπάτια για αυτό που ζητάει, στην ουσία που είπατε πριν από λίγο, κύριε Ρώμα. Και υποστηρίζω και τη δουλειά που αγάπησα, καλή μου. Mm-hmm. Υποστηρίζω τη δουλειά μου. Την έχω σαν κάτι πολύ ψηλά και θέλω να την έχουν και όσοι είναι γύρω μου και οι δύο συνότεροι. Για άλλη την παράσταση, ελπίζω να έρθει. Να δει πώ παίζουν όλοι και οι υπόλοιποι ρόλοι, ο Βαγγέλης Κουτσέλης, η Μαρία Κοκολάκη. Αυτοί υπήρξαν μαθητές στη σχολή όταν δίδασκα. Του ξεχώρισα, του έγραψα του ρόλου εδώ και τώρα παίρνουν το χειροκρότημα άπλετο. Για μένα είναι τεράστια. Και τι για αυτού είναι μεγάλη χαρά, αλλά και για μένα είναι μεγάλη χαρά. Γιατί αυτού του ανθρώπου του βοήθησαν να βγουν και αυτό είναι ανεκτίμητο. Είναι ανεκτίμητο να ξέρεις ότι έχεις βοηθήσει μια επόμενη γενιά να βγει μπροστά. Και κυρίως όταν σε ακούει και αυτή η γενιά. Όταν Καλοπιάκης που είναι και κριτικός και παίζει, τον βλέπω τώρα να παίζει, θα το πω κιόλα στα παράσταση, ότι το παιδί αυτό κατάγεται από την. Και η Μαρία Κοκολάκη. Τα παιδιά αυτά κατάγονται από την Κρήτη και έχουν καταφέρει να σιγά σιγά να χτίσουν ένα προφίλ ανθρώπου που σέβεται τη δουλειά του, σέβεται τον εαυτό του και σέβεται τον θεατή. Νέα παιδιά ακόμα. Είναι ο νεαρός που έπαιζε τον. Ο κωμικός που έπαιζε τον αστυνομικό στο Καφέ της Χαράς. Αυτό είναι ο Τέλης Καλομεράκη. Mm-hmm. Που έπαιζε τον αστυνομικό σαν είναι. Είναι καταπληκτικός. Ελάτε να δείτε πόσο ωραία παίζουν αυτοί οι νέοι άνθρωποι.
Ναι. Και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, Παρασκευή 16 του μήνα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ πολύ το καλό ραντεβού. Δεν μπορώ να δει κανείς πρώτα απ' όλα γιατί φεύγει το μυαλό του με μια κομμωδία. Γελάει, γελάει ατελείωτα δηλαδή. Δεν είναι φαντασία. Ξέρεις, η κομμωδία είναι αυταπόδεικτη η επιτυχία της. Διότι δεν είναι όπως το δράμα που μπορεί, αισθάνεσαι ότι ο κόσμος μπορεί να, είναι, να έχει μπει μέσα και να μαγεύεται, αλλά δεν είναι και σίγουρο. Στην κομμωδία φαίνεται από τις αντιδράσεις. Ή γελάει ή δεν γελάει. Mm-hmm. Γελάει δεν είναι πετυχημένο. Να πω ότι χορηγός επικοινωνίας είναι όμιλος Κρήτη TV. Κρήτη TV, τηλεόραση, ράδιο 984, που είμαστε τώρα στον αέρα, εφημερίδα Νέα Κρήτη, neakriti.gr. Πιάσατε λοιπόν παραδοσιακά μια ταινία που είπατε ότι και γελιοφέρνει και τις ατάκες φέρνει, τις καλές, ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο Κοντός. Ποια ήταν μέσα από αυτή τη διασκευή η μεγαλύτερη πρόκληση για εσάς, κύριε Ρώμα? Είπατε ότι είναι διπλό το γέλιο. Έχω αναπτύξει ένα ένστικτο πλέον που καταλαβαίνω πώς θα μπορούσα να τοποθετηθώ απέναντι από ένα έργο και πώς μπορώ να κάνω τις θεατές ανάλογα με το είδος του θεάματος. Εγώ κάνω κυρίως κομμωδία. Στην προκειμένη περίπτωση χαρούμενος. Αυτό το έργο το είδα, μου το είχαν πρότεινε ο πρώην παραγωγός μου, ο κύριος Μπαρκίδης, και το απέριψα στην αρχή. Διότι σκέφτηκα ότι δεν έχω καμία σχέση εγώ σαν ιδιοσυγκρασία ή σαν προσωπικότητα ή και σαν σωματότυπος με τον αείμνηστο Αυλονίτη. Και ότι δεν θέλω να αγωνιστώ, να ψάξω να βρω μια Βασιλιάδου. Έχουν γίνει remake των παλιών ταινιών με τη Χρύσα Ρόπα. Εκεί τα κατάφερα καλύτερα από όλες σε αυτό το... τους ρόλους της Γεωργίας Βασιλιάδου ή με τη Δάφνη Λαμπρόγια, δηλαδή με καλές συναδέλφους. Αλλά είχε γίνει και δεν μπορώ να πω ότι ήταν αυτό που θα ήθελα να αναπαράγω και εγώ στη σκηνή. Και μετά έκανε ένα κλικ, ήταν τυπωμένο μπροστά μου, που το είχε στείλει η κόρη του Τσιφόρου, το θεατρικό έργο, γιατί υπήρξε πρώτο θεατρικό έργο και μετά έγινε ταινία. Έργο που γράφτηκε για τον Αυλονίτη και τη Βασιλιάδου, και το ρίζω. Και μου έκανε εντύπωση ότι ήταν γραμμένο με τα γράμματά του ιδιόχειρα του Τσιφόρου. Με συγκίνησε κατά κάποιο τρόπο. Το αισθάνθηκα δηλαδή και λίγο σημαδιακό ότι μου στείλε αυτό το έργο. Και άρχισα να το ξεφυλίζω. Είδα ότι είχε διαφορές, κάποιες διαφορές με την ταινία, όπως είναι εύλογο. Και στη δεύτερη αυτή ανάγνωση έγινε ένα κλικ μέσα μου που σκέφτηκα ότι δεν έχω καμία ανάγκη να είμαι ο Αυλονίτης, ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορώ να εντάξω και να εξελίξω από το δικό μου ταλέντο και τη δική μου προσωπικότητα μέσα στο Κλέαρχο, και αγάπησα αρχίσει εξ αρχής αυτό το ρόλο. Και δεν το αγάπησα απλώς, θα το δείτε πώς το κάνω στη σκηνή. Έχει πολύ πολύ μεγάλη απήχηση. Όχι, είχε και ο συγχωρεμένος. Αλλά το κάνουμε σε δύο διαφορετικό τρόπο. Γι' αυτό είναι τεράστια πρόκληση. Γι' αυτό επέλεξα και για το ρόλο της Μαρίνας μια τελείως διαφορετικού είδους γυναίκα σαν ιδιοσυγκρασία αλλά και σωματότυπο από την άιμνηστη Γεωργία Βασιλιάδου. Η Ευτυχία Φαναριώτη που έχει τελείως άλλο είδους σωματότυπο κάνει και αυτή πολύ μεγάλη επιτυχία σε ένα ρόλο που έχω πλάξει με διαφορετικό τρόπο. Ναι, μεν έχει η Μαρίνα είναι η Μαρίνα που φοβούνται όλοι στο έργο, αλλά εδώ έχω εντείνει πάρα πολύ την μεγαλομανία της Μαρίνας. Είναι ένα είδος δηλαδή Μαντάμ Σουσού της εποχής, με μανία να ανέκτησε στα κοινωνικά στρώματα και αυτό τη δίνει μια δεύτερη διάσταση που την κάνει πολύ σημαντική και για την ηθοποιό που το παίζει αλλά και για το θεατή που γελάνε πάρα πολύ και με αυτό το ρόλο. Είναι πολύ ωραίο. Εγώ είμαι ενθουσιασμένος. Θα μου πεις τη δουλειά σου είναι, χαίρεσαι. Φέρεμα, ναι, γι' αυτό είναι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να χαιρόμαστε και να αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Σωστά. Και να σου βγαίνει έτσι όπως το θέλεις. Να βάλω το Γαλίτη, που είναι ένας σπουδαίος κωμικός και δεν τον λες και κοντό, αλλά πάλι δεν ήθελα να κυνηγήσω το Σαλδαμπάση, ας πούμε, που είναι θαυμάσιος ηθοποιός και είναι και κοντός. Δεν ήθελα να εγκλωβιστώ σε στερεότυπα. Και ελάτε να το δείτε. Δηλαδή για μένα η απάντηση είναι πάντα η δουλειά. Το έργο σκίζει. Δεν είναι καλό, σκίζει.
Νομίζω ότι είναι, η καλύτερη και η μεγαλύτερη πρόκληση αυτό που είπατε. Ελάτε να το δείτε και θα καταλάβετε τι ακριβώς εννοώ με βάση των όσων μας έχετε πει μέχρι στιγμής. Και χαίρομαι που μέσα από αυτή την κουβέντα, κύριε Ρώμα, περάσατε και εκείνα τα άλλα μηνύματα που έχουν να κάνουν και με τα νέα τα παιδιά και τα παιδιά που θέλουν να κάνουν κάτι διαφορετικό στη ζωή τους και που θέλουν να πάνε σε μια σχολή και να βρεθούν μέσα στον καλλιτεχνικό το χώρο, μαζί με τα μηνύματα, τα υγειονομικά μηνύματα τα οποία περάσατε. Δηλαδή ήταν μια κουβέντα σήμερα που είχε πολλές εκφάνσεις. Χαίρομαι που το βλέπετε και εσείς. Για μένα έχει σημασία πλέον, όταν έχεις πλέον φτάσει σε μια ηλικία και έχεις κάνει μια μεγάλη πορεία, να δίνεις και τα σωστά μηνύματα στους νεότερους για να υπάρχει και μια συνέχεια και στη δουλειά αλλά και στη ζωή. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να περνάς, τουλάχιστον να μεταδίδεις τις απόψεις σου για να είναι τις θέτεις προς κρίση. Φαίνεται ότι θα μείνετε αρκετές μέρες στην Κρήτη. Θα πάτε σε διάφορες περιοχές, τουλάχιστον εδώ για το Ηράκλειο. Λέμε για την Παρασκευή. Την αγαπώ πάρα πολύ. Την πρώτη στιγμή πατήσαμε το πόδι μας. Χάρηκα φοβερά. Και πραγματικά ξεκίνησε τόσο δυνατά που αισθάνομαι ότι δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Δεν ξέρω, δεν έχω ένστικτο δηλαδή ότι στην Κρήτη τουλάχιστον δεν θα έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Δεν ξέρω πού θα πάει η πανδημία στην πορεία, γιατί ακούω από συναδέλφους ότι μακροπρόθεσμα ακυρώνουν παραστάσεις. Εγώ για την ώρα μόνο μία. Στην Γλυφάδα που θεωρείται ότι έφτασε στο κόκκινο, ας πούμε, ο δείκτης διασποράς. Αλλά με στεραχωρεί. Θέλω να είμαστε έξω, η τέχνη να ανθίζει, ο κόσμος να επικοινωνούμε μέσα από τη τέχνη, γενικώς να επέλθει αυτή η περίφημη κανονικότητα, να επανέλθουμε στις ζωές μας και να δημιουργούμε και να λειτουργεί η οικονομία και να είμαστε μια κοινωνία οι οποίες προχωρούν με όλα τα προβλήματα που μπορεί να έχουν προς τα μπρος. Σωστά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τροχοπέδη. Ελπίζω να το καταλάβει όλος ο κόσμος ότι πρέπει να εμβολιαστούμε για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις ζωές μας έτσι όπως πρέπει. Το ραντεβού λοιπόν στο Κυπωθέατρο την Παρασκευή. Σας ευχαριστώ πολύ για τις κουβέντες. Να έρθετε οπωσδήποτε, κυρία Δουργεράκη, να έρθετε οπωσδήποτε, θα μιλήσουμε κιόλας και να σας καλέσουμε και προσωπικά, να έρθετε οπωσδήποτε να το δείτε. Καλά να είστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Πολλά, γεια σας. Ευχαριστώ και εγώ για την φιλοξενία. Γεια σας.